Την ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου. Φέρνετε ρυθμίσεις για τα μέσα. Να ξεκινήσουμε από τη ρύθμιση της στήριξης της διαφήμισης και της επαγγελματικής δραστηριότητας. Θα συμφωνούσα, κύριε Υπουργέ, μαζί σας απόλυτα, εάν η στήριξη αφορούσε το σύνολο των επιχειρήσεων. Διαχωρίζοντας τα μέσα της περιφέρειας από τα εθνικά δίκτυα, ο βουλευτής, κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από τον Ιαννό αλλά και την πανδημία του κορονοϊού, ζήτησε να υιοθετηθούν ρυθμίσεις που θα διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των περιφερειακών μέσων. 30% για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της περιφέρειας. Πρώτος κανόνας, νόμος. Δεύτερος κανόνας, σύνδεση με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης. Τρίτος κανόνας, ακροαματικότητα, τηλεθέαση, κυκλοφορία, επισκεψιμότητα. Τέταρτος κανόνας που αφορά τα πάντα, διαφάνεια. Δεν μου λέτε γιατί δεν παρατείνετε κάτι που αφορά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της περιφέρειας, τη μίσθωση με την DGA, τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που συζητά το πολυνομοσχέδιο, παρέμβαση έκανε και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας Γεώργιος Σιμόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου των μέσων της περιφέρειας αλλά και τις ιδιαιτερότητές τους. Στο παρόν νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, συζητάται για την αποζημίωση των πηγέντων της περιφέρειας από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Φαινόμενα εξωπραγματικά στην περιφέρεια που συγκέντρωσαν όλες τις κάμερες και τους προβολείς της δημοσιότητας. Ξέρετε όμως ποιες κάμερες θα παραμείνουν κοντά στους πηγέντες μέχρι να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, να αποζημιωθούν για το βιός τους, να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους, να αποκατασταθεί επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, να ξαναχτιστούν τα γεφύρια. Θα είναι οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι της περιφερειακής τηλεόρασης. Όπως έγινε σαφές, τα μέσα της περιφέρειας έρχονται αντιμέτωπα με μια σειρά από ανισότητες, φόρους και χρεώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή τους. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η πρημοδότηση της επιπλέον διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων. Συμφωνούμε. Ωστόσο, το μέτρο θα αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις που διαφημίζονται σε εθνικά μέσα και έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη διαφημιστική τους δαπάνη. Οι δικοί μας πελάτες της περιφέρειας έχουν να αντιμετωπίσουν αρχικά τον ειδικό φόρο του 5% που ακριβένει την προβολή τους και τους αποτρέπει να επιλέξουν την περιφερειακή τηλεόραση. Επίσης, αντί να πρημοδοτείται η επιπλέον διαφήμιση, όπως λέει το σκεπτικό του παρόντος νομοσχεδίου, οι πελάτες μας τιμωρούνται από τις εφορίες με την εξαίρεση των τιμολογίων διαφήμισης αν δεν έχουν καταβάλει έναν άγνωστο και απίστευτο φόρο της τάξης του 0,02% υπέρ κάποιας αγνώστου λειτουργικότητας αστικής εταιρείας που ελέγχει άγνωστο πώς τη διαφάνεια.